μια ομάδα γυναικών στην ακριτική Φλόρινα με ένα βελόνι, κλωστή, το απόσταγμα μιας πολυετούς εμπειρίας και οδηγό τους στο μεράκι, κρατούν στα χέρια τους μέχρι σήμερα πολλά μυστικά της λαϊκής μας παράδοσης. Οι γυναίκες, μέλη του αγροτουριστικού συνεταιρισμού Πελαγωνία, ασχολούνται με τη χειροτεχνία και ειδικότερα με την κατασκευή χειροποίητων παραδοσιακών φορεσιών της Φλόρινας και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Φτιάχνουν τα πάντα μόνες τους με το χέρι, επιλέγοντας τις πρώτες ύλες, το μαλλί, το βαμβάκι, τις κλωστές, τα χρώματα τα οποία και θα επεξεργαστούν, θα βάψουν, θα υφάνουν στον παραδοσιακό αργαλιό, θα ράψουν, θα κεντήσουν για να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα, τη δημιουργία μιας παραδοσιακής αυθεντικής στολής. Η κατασκευή αυθεντικών στολών με τον πατροπαράδοτο τρόπο απαιτεί γνώσεις ιστορικές, λαογραφικές και βέβαια αγάπη και μεράκι. Και έτσι μόνο αποδίδεται στον μέγιστο βαθμό η πιστότητα του πρωτοτύπου. Εμείς τις εντοπίσαμε στο χώρο που βρίσκονται και εργάζονται καθημερινά, σε ένα παλιό παραδοσιακό οίκημα στο κέντρο της πόλης που τις παραχώρησε ο Δήμος Φλόρινας. Ο ιδανικός χώρος υποστηρίζουν οι ίδιες για να στεγάσει την παραδοσιακή αυτή τέχνη, την προσπάθεια δηλαδή των γυναικών που μετρά 17 ολόκληρα χρόνια και που ζητά συνεχιστές για να μεταφερθεί η πολύτιμη γνώση και εμπειρία. Ο συνεταιρισμός μας ιδρύθηκε το 1997 από μία ομάδα γυναικών που ήμασταν όλες με κάποια μεράκι για την παράδοση, με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι για την παράδοση. Νωρίτερα όμως ήμασταν επιμορφώτριες στη λαϊκή επιμόρφωση. Α, στα προγράμματα ΝΕΛΕ. Ναι, στα προγράμματα ΝΕΛΕ. Και επειδή εδώ ο νομός μας, η πόλη μας, ο νομός μας, έχει μεγάλη παράδοση και πολλές φορεσιές έχουμε από όλες τις περιοχές. Έχουμε από Πρέσπα, από αυτά τα χωριά πάνω, Ανταρκτικό, του Κάμπου, Καλλινίκη, Μεσοχώρη, πάρα πολλές φορεσιές έχουμε και γι' αυτό το λόγο είπαμε να μην χαθούνε και κάναμε αυτό το συνεταιρισμό. Δεν έχετε κουραστεί τόσα χρόνια ωστόσο? Έχουμε. Γιατί δεν κουραστεί. Είναι εύκολη δουλειά. Και τα ματάκια σας και τα χεράκια σας. Η αγάπη μας και το μεράκι μας είναι τόσο μεγάλα σας που κρατάει. Τα ξεπερνάμε αυτά. Τα ξεπερνάμε, ναι. Γιατί το έχουμε αγαπήσει αυτό το συνεταιρισμό. Εμείς τον δημιουργήσαμε με κάποιες βοήθειες από τους φορείς. Μας βοήθησαν, μας στήριξαν οι φορείς όλοι. Και εδώ που είμαστε σε αυτό το κτίριο μας φιλοξενεί ο Δήμος. Ο Δήμαρχος μας βοηθάει, ο Άρης που είναι στα πολιτιστικά. Ένα κτίριο βεβαίως, κυρία Πανδώρα, που είναι παλιό. Δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Θα μου πείτε είναι μία στέγη, ωστόσο δεν είστε στο δρόμο, γιατί αυτή η δουλειά πρέπει να στεγαστεί κάπου. Αλλά δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να σας δώσουν ένα καλύτερο χώρο? Νομίζω μας ταιριάζει πάρα πολύ αυτό. Είναι πολύ παραδοσιακό το κτίριο. Ναι, παραδοσιακό είναι. Και μας ταιριάζει διότι είναι και στην πόλη. Ο σύλλογος μας δημιουργήθηκε στην Άνω Καλλινίκη. Α, ξεκίνησε εκεί. Εκεί. Αλλά επειδή δεν μας βρίσκανε, ήταν πολύ δύσκολο να έρθουν και πιο πολύ εμείς σαν λειτουργικά δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε γιατί δεν βρίσκαμε τα υλικά. Ναι. Τα υλικά είναι εδώ. Τώρα είναι οτιδήποτε να χρειαστείς από το χωριό να τρέχεις να έρθεις στην πόλη είναι λίγο δύσκολο. Και γι' αυτό έχουμε ένα χώρο εδώ. Αλλά έχουμε και στην Άνω Καλλινίκη, εκεί που το δημιουργήσαμε. Όταν ξεκίνησε ο συνεταιρισμός το 1997, η Αναπτυξιακή Φλόρινας είχε πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Και έκαναν πάρα πολλοί σύλλογοι εδώ του νομού μας και εκτός της Φλωρίνης, Κοζάνης και από άλλες πόλεις. Η διασυμμετοχή δίδανε ένα ποσό έναντι και παίρναν και από την Αναπτυξιακή και κάναν πάρα πολλές φορεσιές. Κάναμε στον Αμίντα 24 φορεσιές, Αμίντας Αμιντέου, που χορεύουν και σήμερα και τις καμαρώνουμε. Και όταν βλέπαμε στη τηλεόραση φορεσιές και λέμε, να τις φορεσιές οι δικές μας. Πάρα πολύ μας βοήθησε η Άμφλο.
Μετά από τον ΟΕΔ Φλόρινας, για αρχή μας βοήθησαν και ο ΟΕΔ Φλόρινας. Δηλαδή είχαμε μερικές έτσι, ευκολίες για αρχή όταν ξεκινήσαμε, για να πάρουμε τα μηχανήματα, να πάρουμε τα υλικά μας. Είχαμε κάποιες βοήθειες καλά. Χρειάζεται. Και ο κύριος Λιάννης με τις πρέπει μας βοήθησε. Ομογενείς κάμποσοι από το εξωτερικό που έρχονται, παραγγέλνουν και αυτοί και έχουμε στείλει φορεσιές και έξω. Εδώ οι σύλλογοι, είπαμε από Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα φορεσιές. Να πούμε λίγο συγκεκριμένους συλλόγους. Να πούμε, σας είπα, πρώτα-πρώτα να πούμε εδώ Αριστοτέλης. Έχει κάνει Αριστοτέλης, να τιμήσουμε την πόλη μας πρώτα. Ο φιλεκπαιδευτικός σύλλογος Αριστοτέλη. Έχουμε κάνει σε έναν άλλο σύλλογο Αρμενοχωρή εδώ στα χωριά. Έχουμε κάνει Παπαγιάν. Το Λύκειο Ελληνίδων έχουμε κάνει πάρα πολλές φορεσιές που στεγάζεται εδώ δίπλα μας. Έχουμε κάνει η ΔΕΗ Φλόρινας, έχουμε κάνει κορίτσια, λέγεται. Η ΔΕΗ Φλόρινας, Αμοχώρη, σε πάρα πολλά χωριά. Από Κοζάνη έχουμε κάνει στο Σύλλογο Βοηθών, έχουμε κάνει στο χωριό Εμπόριο. Το Λεμαΐδας, έχουμε κάνει στη Φούφα, έχουμε κάνει στον Ιμφαίο, έχουμε κάνει στην Ερμακιά. Η Ερμακιά έχει κάνει πάρα πολλές φορεσίες σε εμάς και θα ξανακάνουν. Θεσσαλονίκη έχουμε κάνει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες στολές που κάναμε ήταν στο, του στρατού, εδώ του ντουλαμάδες. Ναι. Πήγαμε κάτω στο Υπουργείο, πήγαμε κάτω στο Μέγαρο, το Προεδρικό Μέγαρο. Πήγαμε απέναντι που κάνουν τις φορεσιές για να μας δείξουν την αυθεντική τέχνη. Ο τεχνίτης που κάνει τη στολή των τσολιάδων, που είναι μπροστά στη Βουλή. Μάλιστα. Τα κάναμε πιστά αντίγραφα. Κυρία Γεωργία, επί το έργο σας πιάνουμε εδώ και εσάς, σε ένα χώρο που είναι γνώριμος για εσάς. Πόσα χρόνια? 17. Ναι, είναι σαν να μεγαλώσατε εδώ μέσα. Μόνο. Ναι. Και είναι μια καθημερινή ενασχόληση. Κάθε μέρα δεν έρχεστε. Καθημερινή και άμα λείψουμε μια μέρα, είμαστε στην ζωή. Το έχετε συνδέσει πλέον, το έχετε εντάξει στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας. Είναι η ζωή μας. Δηλαδή ξυπνάτε το πρωί και λέτε ότι η πρώτη μου... θα πάμε... Από τις πρώτες σας δραστηριότητες της ημέρας είναι να έρθετε εδώ. Δεν σας κουράζει καθόλου αυτό? Όχι, κάποια στιγμή που είπατε σήμερα δεν θέλω να πάω? Όχι. Ναι. Όχι, εγώ αρρώστησα το και 15 μέρες δεν μπορούσα να βγω. Είχα σκάσει. Κυρία Μαρία, χρόνια κι εσείς. Πριν 17 χρόνια, μια φίλη μου εμένα. Γιατί τα Νέλε ήταν παλιά. Ναι. Α, και εσείς από εκεί, από τα προγράμματα. Ναι, ναι. Δούλεψα 2 εξάμηνα και ύστερα έκλεισαν τα Νέλε και έγινε συνεταιρισμό και το κάναμε εμείς οι 5. Ναι. Πιστεύατε ότι θα κρατήσει τόσα χρόνια? Πιστεύω. Α, είχατε πιστεύω από τότε. Γιατί είχαμε μεγάλη μεράκι και ταιριάξαμε οι 5. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Γιατί λένε συνήθως ότι πολλές γυναίκες στον ίδιο χώρο δεν τα βγάζουν πέρα. Τι έχει να κάνει με μαγειρική, τι έχει να κάνει έτσι με τέτοιες δουλειές. Αν δεν έρθουμε μια μέρα, εμείς αρρωσταίνουμε. Στο παρελθόν ήταν καλύτερα. Δεν. Μα είχαμε δουλειά. Είχαμε δουλειά και δίναμε και έξω. Ναι. Και ντούσανε. Δεν προλαβαίνατε να τα κάνετε εσείς, εννοείται, και απασχολούσατε και άλλες κυρίες. Βέβαια. Οι φάντριες είχαμε και λύτριες είχαμε, τα πάντα. Ναι. Αλλά τώρα... Τώρα δουλεύετε για κάποιο σύλλογο την περίοδο αυτή? Έχουμε μαντήλες, μας παρήγγειλαν μαντήλες. Συγκοζώνουμε τώρα, να πλέκει τα πουλια η κυρία Δέσποινα. Ναι. Τα κορίτσια κεντάνε. Για ποιο σύλλογο? Θεσσαλονίκη. Ράβετε δηλαδή αποκλειστικά στολές, όποιος σας το ζητήσει, σύλλογος, είτε είναι εντός των ορίων της Φλόρινας, αλλά και εκτός. Και θέλω να μου πείτε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, γιατί βλέπουμε εμείς τελειοποιημένη μια στολή, που οι περισσότερες είναι στολισμένες, αλλά νομίζω ότι απαιτεί πολύ δουλειά αυτό το πράγμα. Καταρχήν... Και πολύ μελέτη, πέρα από την αγάπη που λέτε ότι έχετε για την παράδοση. Έχουμε πάει καταρχήν σε όλα τα χωριά και έχουμε βρει όλους τους παππούδες και τις γιαγιάδες τις παλιές και κάναμε πιστό αντίγραφο στις φορεσιές μας. Μας τα δείξανε αυτές οι γιαγιάδες, πέρα από αυτά που ξέραμε εμείς, και ξεκινάμε από το ύφασμα καταρχήν, από το μαλλί, από το βαμβάκι. Τα υλικά μας είναι τα παραδοσιακά, όπως κάνανε παλιά οι γονείς μας. Όταν θέλουμε να κάνουμε μία στολή, ψάχνουμε το παλιό. Πάμε στο μουσείο, βρίσκουμε ποιο είναι το αυθεντικό, το γνήσιο, και σύμφωνα με εκείνο
κάνουμε. Όπως κάνουμε του στρατού. Του στρατού πήγαμε στην Αθήνα και κάναμε. Μας δείξαν πώς γίνονται οι στρατιωτικές στολές και τις κάνουμε κι εμείς. Διαβάζετε και βιβλία που έχουν να κάνουν με την παράδοση του κάθε τόπου. Ε, βέβαια. Την ιστορία ναι, του βέβαια. Κάθε τόπου για να ενσωματώσετε τα στην πορεία ναι. στοιχεία. Ναι, ναι. Άρα έχει πολύ μεγάλη, δεν είναι μόνο δηλαδή το ράψιμο. Όχι, τρέξαμε πάρα πολύ. Και φυσικά βέβαια. Χρόνια τώρα μπορεί μα να είναι πιο εύκολο. 17 χρόνια στην αρχή έτσι κάναμε. Στην αρχή ήσασταν λίγο ναι. πελαγωμένες φαντάζομαι, τι θα κάνουμε βέβαια. Από εδώ. Ψάξαμε, γι' αυτό πήγαμε κατευθείαν στο μουσείο. Η κάθε μία από εμάς έχει και μία ειδικότητα. Ποιες είναι οι ειδικότητες λοιπόν? Η μία έχουμε την μοδίστρα μας που βγάζει τα πατρών, που παίρνει το ρούχο, το παίρνει, το αντιγράφει, το βγάζει το πατρών και το κάνει πιστό αντίγραφο. Το κόβει, η άλλη το γαζώνει η κυρία. Ναι. Το σχεδιάζει, το τρυπώνει, η επόμενη το κεντάει. Από πάνω βάζει τα σιρίτια η μία η κυρία, η άλλη τα κάνει στο χέρι. Έχουμε στη μηχανή το κέντημα που τα κεντάμε. Όλες δηλαδή έτσι μια έχουμε ειδικότητα που την αγαπάμε κάτι περισσότερο. Ας πούμε η μοδίστρα κάνει το δικό της κομμάτι, εγώ κάνω το δικό μου κάθε μία. Ωστόσο είναι μια ομαδική δουλειά. Ομαδική, γι' αυτό σας είπα. Η καθεμία κάνει το κομμάτι και μετά όλα ενώνονται έτσι, τα κομμάτια και βγαίνει αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Εσείς είστε εδώ στη μηχανή? Ναι. Εγώ κόβω, ράβω. Ναι, πόσες ώρες κάθεστε περίπου? Ανάλογα, γιατί δίνω και σε άλλο κορίτσι. Εγώ κόβω, τα κορίτσια γαζώνουν. Όταν είναι πολλή δουλειά στο κέντημα, αναλαμβάνω εγώ το ράψιμο και τα κεντάω τα κορίτσια στο χέρι. Ναι. Γιατί αυτή η δουλειά για να γίνει θέλει όλο στο χέρι. Δεν είναι τις μηχανής ναι. αυτά. Ναι. Χειροποίητα είναι. Τα αναλαμβάνω τα κορίτσια. Και τα χρώματα εδώ, κυρία Γεωργία, είναι, είπατε, πιστά αντίγραφα. Ναι. Όλα. Δεν επιλέγετε εσείς, δεν βάζετε τη δική σας πινελιά για παράδειγμα. Όχι. Ακολουθείτε. Πιστό αντίγραφο. Ό,τι θα μας φέρει ο σύλλογος ναι. και τους λέμε να ψάξουν το παλιό για να γίνει κάτι το ιδιαίτερο. Όλα και έχει, βλέπω, πάρα πολύ δουλειά. Έχει, η χειροποίητη πάρα δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Όλα στο χέρι. Ναι. Πόσο στοιχίζει βελονιά, περίπου. Βελονιά, βλέπετε. Βελονιά, ακριβώς. Πόσο στοιχίζει που να δείτε περίπου. Και εκείνα τα πουκάμισα. Ναι, θα τα δούμε και στην πορεία. Ναι. Πόσο στοιχίζει? Ανάλογα με τη στολή. Έχει ναι. με 150 ευρώ μέχρι 1000. Μιλήστε μου λοιπόν για αυτή εδώ την τέχνη, γιατί είναι στην κυριολεξία τέχνη. Τώρα τι κάνετε, δεν Εγώ είμαι κεντήτρια. Κεντήτρια. Να δείξουμε λίγο πώς γίνεται ναι. το πουκάμισο. Το πουκάμισο το κόβει η μοδίστρα, το ράβει και το παίρνει στρεγό. Και εσείς τι κάνετε ακριβώς? Ναι, το κέντημα αυτό εδώ. Το κέντημα το οποίο δεν βλέπω, έχετε χαρτιά μαζί, σας βλέπετε τι στέλνει. Έχουμε σχέδιο ναι. από άλλο πουκάμισο, το βλέπουμε. Το βλέπετε το σχέδιο, το βλέπουμε, δεν το μελετάτε ναι. από πριν. Όχι, 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 το βλέπουμε, δηλαδή ό,τι στολή φέρουν το δείγμα, ναι. όπως είναι το βγάζω, το βγάζουμε ακριβώς στο το πουκάμισο το ίδιο. Μάλιστα, ναι, ναι. ενώ το πατάτε πάνω. Όχι, όχι, το... θηλιά, θηλιά. Α... θηλιά, θηλιά το κάνω. Είναι υφαντό το ύφασμα. Ναι, και βλέπω δεν φεύγεται και... ούτε... Όχι, όχι, όχι. Τόσα χρόνια έχουμε... Ναι, είναι, πάει μηχανικά το χέρι πλέον. Ναι, ναι. ναι. Πλέον, με κλειστά μάτια. Αν γίνει κάποιο λάθος, κυρία Μαρία, τι κάνετε? Το ξυλώνουμε. Ναι. Αλλά σπάνια να κάνουμε λάθος. Ναι, λέω σε περίπτωση που έχει ναι, προχωρήσει ναι. λίγο το σχέδιο και συνειδητοποιήσετε ότι έγινε λάθος. Το ξυλώνουμε. Δεν είναι μια απογοήτευση αυτή? Όχι, όχι. Όχι, έχετε το κουράγιο να το κάνετε πάλι από την αρχή. Έχουμε. Εσείς τώρα εκεί τι κάνετε, μια Εγώ τώρα είναι μια ποδιά υφαντή στον αργαλιό, μέσα έχουμε τον αργαλιό και τώρα εδώ δουλεύω και τα κάνω ροκοκάκια. Αυτά είναι στο χέρι, κοιτάτε τι πράγματα είναι. Τα λουλουδάκια, τα λουλουδάκια είναι στο αυτά χέρι. Θα τα κάνουμε στο δηλαδή, χέρι. Δηλαδή στον αργαλιό, ναι, έχει, στον γίνει, αργαλιό αυτό το έχει γίνει αυτό, τα λουλουδάκια στο χέρι, όλο θα κεντρηθεί με λουλουδάκια, λουλουδάκια εδώ, δεν είναι τελειοποιημένη ποδιά. Και είναι παιδική ποδιά. Αυτή είναι εφηβική ποδιά, για κοριτσάκια. Εφηβική. Είναι και αυτό το σχέδιο. Σε αυτά τα χωριά τα βουνίσια ήταν στενές οι ποδιές. Στου κάμπου κάθε ένα χωριό είχε και την διαφορετικότητά ναι. του. Η γυναικεία στολή έχει πάντα ποδιά. Η γυναικεία στολή πάντα ποδιά. Και δεν μαντήλι. Υπάρχει και μαντήλι και σαλιάρα, θα σας δείξω με τις στολές. Και χειρότια ναι. και ποδιά και το σαγιάκι αυτό που λέμε την κιουρδί από πάνω.
Δουλεύετε με περισσότερο μεράκι τις γυναικείες στολές, γιατί είστε και γυναίκες. Οι γυναικείες για εμάς τις κεντήτριες περισσότερο μας ενθουσιάζει. Στις ανδρικές θα κάνουν οι μοδίστρες, θα κόβει η μοδίστρα, τα ράβει. Στις ανδρικές εμείς οι κεντήτριες δεν πιάνουμε τίποτα. Ναι. Στις γυναικείες. Έκανα αντρικό, αυτό το αντρικό το πουτάμισο. Και τα γυναικάκια που βλέπω που έχουν και αυτά. Αυτά τα κάνω. Αυτό είναι τα τσολιαδί. Αυτό είναι στο χέρι, όλο χρυσοκέντητο είναι. Αλλά οι γυναικές έχουν πιο πολύ δουλειά για εμάς τις κεντήτριες. Και αυτή είναι ποδιά, πάλι εδώ του τόπου μας είναι, από τα ορεινά χωριά. Είναι για πιο μεγάλες γυναίκες αυτή. Mm-hmm. Είναι, αυτές τις είχαμε κάνει για το καπί Φλόρινας φορεσιές. Είχαμε κάνει 10 φορεσιές και οι γιαγιάδες όταν χορεύουν με το χορευτικό του καπί, φοράνε αυτή την ποδιά με την ανάλογη φορεσιά. Τι διαφορά έχει μια νεανική ποδιά από μια ποδιά είναι μια μεγαλύτερη γυναίκα? Οι νεανικές είναι λίγο πιο μικρούλικες. Πέρα του μεγέθους. Είναι το ίδιο. Και τα χρώματα είναι και λίγο... τα χρώματα λίγο πιο σκούρα. Η ποδιά είναι πιο σκούρη. Τα νήματα είναι πιο σκούρα. Η νεανική είναι λίγο πιο χαρούμενη, βάζουμε πιο χαρούμενα λουλουδάκια, πιο χαρούμενα χρώματα. Μάλιστα. Έχει διαφορά, έχει διαφορά. Mm-hmm. Για να μιλήσουμε λίγο για την παιδική, τι βλέπουμε εδώ. Ναι, αυτή είναι του κάμπου, του χωριού, δικιά μας το λέει, του χωριού. Και αυτό είναι το μεγάλο, η μεγάλη στολή. Έχει την πόλα, τις πόλες εδώ, είναι πιο πολύ γεμισμένη, έχει, ενώ η μικρή αφαιρούμε γιατί δεν χωράει το πουκάμισο, ναι, παιδικιά. Μάλιστα. Τα βελούδα τα φέρανε από το εξωτερικό, γιατί δεν υπήρχαν εδώ. Mm-hmm. Βάζανε βαμβάκι, τη φόδρα αυτή την, το κάμποτ, και μετά για να είναι ζεστό, για να είναι ζεστό και σταθερό. Mm-hmm. Αυτό όμως το κάνουμε με πόντου-πόντου και το σχεδιάζουμε, το τρυπώνουμε και μετά το γαζώνουμε. Πώς, σε μία μέρα βγαίνει αυτή η δουλειά? Δεν βγαίνει, όχι, ε. Όχι. Αν δουλεύετε μία μέρα δεν βγαίνει? Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Θα το κόψω εγώ, θα ράψω τα κομμάτια, θα το πάρει η κοπέλα ή άλλη, θα μετρήσει με το σημαδόπετρα. Μάλιστα. Μετά θα το τρυπώσει και μετά θα το πανωτήσω εγώ με το άλλο το ύφασμα. Και βλέπω ότι έχει διάφορα χρώματα. Ο καθένας ήθελε... Ναι, και μπορδό, σε κόκκινο, είδα... σε μπλε, σε... Η πιο μεγάλη φορούσαν τα σκούρα. Ναι. Οι πιο μεσαίες φορούσαν τα μπλε, τα καφέ, τα... Αυτό το βλέπω τα πάρα κόκκιν... πολύ βαρύ. Ναι, επειδή είναι βαρύ και οι σύλλογοι δεν θέλουν τα κορίτσια να φοράνε βαριά, εμείς τώρα το κάνουμε με γυαλοβάμπακα, αντί μάλιστα. για βαμβάκι. Είναι ζεστό και πάλι, ωστόσο. Πάλι είναι ζεστό. Είναι για ζεστό είναι ζεστό. Ωραία. Αλλά είναι πιο ελαφρύ. Πολύ ελαφρύ, ναι. Καμία σχέση. Καταλάβατε. Τι έγινε αυτό. Και αυτό είναι διαφορετικό σχέδιο, βέβαια. Έχει το... Ναι, εμείς τώρα αντί να βάλουμε το τέτοιο, θέλουμε και πιο πολύ στέλνει για να φαντάζει στο χώρο. Ναι. Τα βάζουμε. Και είναι και πιο οικονομικό, οπωσδήποτε. Δηλαδή, πόσο στοιχίζει ένα τέτοιο. Αυτή η στολή είναι 600 ευρώ. Στοιχίζει. 600 ευρώ κομπλέ. Όλα. Ναι, το πουκάμισο. Τι, πόσα κομμάτια περιλαμβάνει? Είναι το πουκάμισο, είναι το. Το κέντρο μακάβο, η εντερία, η ποδιά, η μαντήλα. Σαλιάρα. Και σαλιάρα αυτή. Και χειρότια. Στα χέρια εννοείται. Ναι, εδώ. Φέτα, έχεις πουλά. Είναι αυτά. Μάλιστα. Έχουμε στο χέρι και τα κεντάμε από πάνω. Τα μαλλί. Πολύ ωραία. Βλέπεις τι ωραία. Πάρα πολύ. Και μετά φορούσαν το πουκάμισο μέχρι εδώ και δεν τους κρύωναν το χέρι. Πάρα πολύ ωραία. Και για κάθε ένα χωριό έχει για το διαφορετικό του σχέδιο. Αυτό είναι το ψαράδων, αυτό είναι το κάμ. Αυτό είναι ανταρτικού. Μάλιστα. Ωραία. Το κάθε ένα έχει το δικό του το στολίδι. Αυτή η δουλειά δεν πληρώνεται με τίποτα. Όλα στο χέρι, χειροποίητα. Είναι. Κοιτάξτε τη δουλειά. Μέρα νύχτα δουλεύουν τα κορίτσια για να τα βγάλουν το κέντρο. Και πόσο σας παίρνει για να ολοκληρώσετε μία στολή? Ένα μήνα χοντρικά. Θέλει ένα μήνα. Ένα μήνα και άμα έχετε, ας πούμε, τι θέλω να πω, τη σύλλογη όταν θέλουν να ράψουν τις στολές πρέπει να τις παραγγείλουν αρκετό καιρό πριν. Βέβαια. Δηλαδή δεν σας παίρνουμε τώρα τηλέφωνο και λέμε την άλλη εβδομάδα το έχουμε μία εκδήλωση. Έξι μήνες θέλω. Έξι μήνες. Και δουλεύετε χειμώνα, καλοκαίρι. Χειμώνα, καλοκαίρι. Και με ζέστη και με υψηλές θερμοκρασίες. Κάθε μία θα φύγει, θα είναι η άλλη. Δεν μπορεί να. Δεν το αφήνουμε το εργαστήρι. Δεν κλείνει καθόλου. Όχι. Κάνετε και κριτικές, για παράδειγμα, στο λεωφορείο. Κάνουμε. Και... Πώς δεν κάνουμε. Έχουμε, και στο Σύλλογο Ποντίων έχουμε κάνει στην Εύξη Νολέσκη. Πάρα πολλές φορές. Στο εμπόριο που είπατε είναι. Στο εμπόριο, όχι, κάναμε ντόπιε. Κάναμε του χωριού του. Εδώ κάναμε στη Λέσχη, στην Εύξη Νολέσκη, πάρα πολλές πονδιακές. Στα χωριά Κολχική.
Τα μωμόγερα κάνανε χορό, ναι, ναι, και κάναμε. Ναι. Δύσκολες το λες. Δύσκολες το λες, βέβαια. Πω, πω, πω. Στην αρχή είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες στην αρχή, κορίτσι. Όταν μείνανε, λες. Πάρα πολλές. Ναι. Είχαν και σύλλογα. Δεν προλαβαίνατε να κάνετε. Ναι, 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 ναι. Κάναμε θρακιώτικες, έχουμε κάνει πολλές. Όλοι είναι πολύ ευχαριστημένοι. Μας λένε ότι εδώ και 17 χρόνια που έχουν κάνει τις στολές είναι οι καλύτερες στολές, είναι αθάνατες, δε φθήρονται. Κρατάμε τους πελάτες, οι πρώτοι πελάτες που μας ήρθαν ξαναέρχονται, γιατί είναι ευχαριστημένοι από την εργασία μας. Τα υλικά είναι πάρα πολύ καλά που τους βάζουμε και δεν χαλάνε. Τα πλένουν και δεν χαλάνε. Δεν ασπρίζουν, δεν ξεθοριάζουν. Και οι στολές μέχρι σήμερα είναι σαν να τις έκαναν σήμερα, δηλαδή τόσο ανθεκτικές. Κάνουν μερικές εμφανίσεις, θέλουν μετά όταν μαζεύουν λεφτά, θέλουν να κάνουν και άλλη μία. Γιατί με μία πάντα, πάνω στους είναι οι ίδιοι είμαστε. Θέλουμε να αλλάξουμε κι άλλο. Πιο πολύ για να προβάλλουν κάτι διαφορετικό. Φθορά δεν έχει, φαντάζομαι. Όχι. Καμιά φορά τους τα κλέβουν κιόλας και έρχονται και αντικαταστούν τα άλλα τα κομμάτια τους. Ναι. Άλλος δεν έχει τη μαντήλα, την έχασε, άλλος την ποδιά, άλλος το αντέρι από πάνω. Κάνετε και για παιδιά, έτσι δεν είναι, παιδικά και όλα τα χορευτικά τμήματα. Και τις επίσημες στολές και τις απλές στολές. Οι απλές είναι πιο φθηνές και συνήθως πιο πολύ τα... Προσανατολίζονται εκεί. Έχετε ξεχωρίσει κάποιο στυλ παράδοσης εσείς? Όχι, όχι, όλες είναι ωραίες. Να σας αρέσει μία στολή από... του κάμπου η δικιά. Ναι. Ναι, η οποία τι έχει, έχει κάτι το χαρακτηριστικό, έχει κάποιο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Είναι η στολή που χόρευα εγώ, την είχε κάνει η γιαγιά μου και χόρευα εγώ στα χορευτικά στο χωριό μου, του χωριού μου. Δεν ξεχωρίσατε ποτέ κάποια στολή, να πείτε ότι μου αρέσει ας πούμε η στολή από τον τατοκό. Όχι, τώρα εκείνη η μικρούλα, η τσολιαδίστικια, αυτή η άλλη, έχουμε δηλαδή διάφορα. Όλες είναι ωραίες. Έρχονται πάρα πολλά δημοτικά σχολεία. Πάρα πολλά, θα σας δείξουμε φωτογραφίες από παιδάκια. Έρχονται δασκάλες, τα φέρνουν, τους δείχνουμε πώς κάνουμε τα εργόχειρα, όλα αυτά. Τις παραδοσιακές φορεσιές, σαντίνομε, τσολιαδάκια. Νοικιάζομαι στολές για τις παρελάσεις. Τώρα 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου. Νοικιάζεται, δηλαδή. Νοικιάζομαι και στολές. Υπάρχουν στολές που είναι με 10 ευρώ, νοικιάζομαι την φορεσιά για τις παρελάσεις. Οι δάσκαλοι είναι ενθουσιασμένοι, τα παιδάκια τους αρέσει πάρα πολύ, γιατί τα ντύνομαι, τα βγάζουμε φωτογραφίες, ενθουσιάζονται, ναι. Ιδιαίτερα κομμάτια. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ένα γυλαίκο το οποίο
Πόσα χρόνια μετρά? Αυτό μπορεί να είναι πάνω από 150 χρόνια, Γιλέκο. Ναι, από πού? Είναι από τα ορεινά χωριά εδώ του νομού μας, το χωριό Κρήτα. Μάλιστα. Και μας το έδωσε μια γιαγιά, αυτή είχε φύγει και μας το έδωσε έτσι να το έχουμε για κοιμήλιο. Μάλιστα, και το και κρατάτε. Και το κρατάμε και όποιος έρχεται, πάρα πολύ το αρέσει αυτό. Έχουμε κάνει και πολλές παραγγελίες βάσει σε αυτό το σχέδιο. Ναι, είναι το μοναδικό που έχετε. Έχουμε και άλλα παλιά. Έχουμε και άλλα παλιά, πιο μικρά κομματάκια. Mm-hmm. Έχουμε και εκείνο το μικρό πάνω. Μάλιστα, που είναι λίγο διαφορετικό, πάλι από τα ορεινά χωριά μας. Είναι στο ίδιο στυλ. Πάντως, προσέχω, κυρία Βούλα, ότι είναι πάρα πολύ βαρύ το συγκεκριμένο σε σχέση με αυτό που φοράω. Πού οφείλεται αυτό? Αυτό είναι από κατσικίσιο μαλλί και είναι πιο χοντρή ύφαση στον αργαλιό. Είναι καθ' αυτού. Στον αργαλιό, σε παραδοσιακό αργαλιό. Ναι, και τα φορούσαν. Τα φορούσαν οι γιαγιάδες, φορούσαν από κάτω πουκάμισο, φορούσαν ποδιά μάλινη, φορούσαν χειρότια. Και αυτό το φορούσαν από πάνω. Τι είναι, τα χειρότια είναι πλεχτά, σαν γάντια, αλλά χωρίς στα δάχτυλα, δεν μπαίνουν, είναι ένα πράγμα από εδώ μέχρι εδώ. Μάλιστα. Που το φορούσαν κάτω από το πουκάμισο για να ζεσταίνονται τα χέρια. Mm-hmm. Και φορούσαν και το πουκάμισο και αυτό το φορούσαν από πάνω. Δεν είχαν παλτά τότε οι γιαγιάδες. Να ρωτήσω λίγο κάτι, εδώ. Γιατί πρέπει να κάνουμε νομίζω αυτό το διαχωρισμό. Ναι. Παλαιότερα στην καθημερινότητά τους φορούσαν τα καθημερινότητά ρούχα. Τους, τώρα ναι. Τα φοράνε οι σύλλογοι για να κάνουν τις παρουσιάσεις με τα χορευτικά τους. Αλλά δούλευαν, κάνανε εργασίες σπιτιού. Κάνανε εργασίες και τα είχαν με αυτά τα ρούχα. Μόνες τους τα κάνανε αυτά τα ρούχα. Και από πού είχαν πάρει τη τέχνη? Είχαν πάρει τη τέχνη από τους προπάπους τους. Ναι, γιατί είχανε, βλέπουμε ότι είχαν. Ναι, είχαν ράφτο. Σε κάθε χωριό υπήρχε και ένας ράφτης. Που τα ήθελαν αυτά τα υφάσματα. Ναι. Δεν αγόραζαν τίποτα. Το μαλλί το παίρνουν από τα πρόβατα. Το δούλευαν μόνες τους, το βάφαν, το κάναν όλα. Το επεξεργάζονταν. Το ναι, μόνοι τους. Και μετά τα ήθελαν στον αργαλιό και τα κεντούσαν. Και τις κλωστές αυτές τις βάφανε μόνες. Τις κάναν πιο λεπτές. Και είναι όλα στο χέρι. Τίποτα δεν αγόραζαν τότε. Δεν υπήρχε να αγοράσεις κάτι. Μετά αργότερα όταν συγχρονίστηκαν να αγοράζουν μερικά πράγματα. Τα σχέδια πράγματα. Τα φαντάζονταν. Τα δηλαδή. Σχέδια περισσότερα. Η κάθε μία έχει και το δικό της γούστο. Μπορεί σε ένα χωριό η μία να βάζει άλλο χρώμα. Μάλιστα. Η άλλη να βάζει άλλο χρώμα. Mm-hmm. Η κάθε μία με την διάθεσή της. Αυτό είναι πάλι φαντό με βαμβάκι. Έπαιρναν βαμβάκι, το δούλευαν πάλι μόνες. Ψηλό-ψηλό, τις κλωστές της ύφαναν, αυτή είναι μάλινη κλωστή. Μάλιστα. Μάλινη κλωστή. Αυτό είναι το πουκάμισο της γιαγιάς μου, της άλλης της γιαγιάς. Είναι πουκάμισα καθ' αυτού παραδοσιακά. Κοιτάτε από κάτω τι δουλειά έχει. Έχει πολύ κοιτάτε δουλειά. Δουλειά. Όχι, και τι καθαρή δουλειά που κάνουμε. Ναι, ναι. Και εμείς προσπαθούμε. Ούτε κλωστούλες να τίποτα. Κρέμονται. Προσπαθούμε, το κάνουμε πιστό αντίγραφο. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές σχέσεις. Από όλους, από όλους τους. Σας ψάχνουν οι σύλλογοι, φαντάζομαι. Μας ψάχνουν γιατί γίνεται διαφήμιση από τον ένα σύλλογο στον άλλον. Ναι. Πάει ένα χορευτικό κάπου να χορέψει, μα τι στολές είναι αυτές. Τρελαίνονται όλοι. Πού τις κάνατε, εκεί τις κάνατε. Φορέσαμε το φόρο, το πουκάμισο. Τώρα βάζουμε τη σαλιά. Τώρα θα βάλουμε το σαγιάκι από πάνω. Θα βάλουμε την ποδιά. Και τώρα θα βάλουμε τη μαντήλα. Θα βάλουμε τα χειρότια. Και έτσι ολοκληρώσαμε τη στολή. Βλέπω ότι έχει μία. Είδατε σε πόση ώρα το κάναμε? Πολύ σύντομα. Σας είπα, εγώ ένα τέταρτο δεν είναι. Πάρα πολύ σύντομα. Για και αυτό. Είναι η στολή, ποια στολή είναι αυτή να πούμε? Αυτή είναι των αλώνων.
Για να δούμε το δέσιμο λίγο πίσω, γιατί έχει σημασία. Κάθε τόπος έχει διαφορετικό δέσιμο. Α, είναι ο κόμπος που λέμε. Μάλιστα και έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια. Ναι, εδώ. Στο τελείωμα. Και το κέντημα. Και το κέντημα φυσικά που είναι... Όλα είναι χειροποίητα, δεν έχουν... Εξαιρετικό και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και χωρίς στελάρο, χωρίς τίποτα, όλο στο ναι. χέρι. Έτσι τα κεντά μου, στο χέρι, χωρίς στελάρο. Και δεν φεύγει... Ναι. Και φιλιά. Έχει λεπτομέρεια, μισό λεπτάκι, έχει και εδώ λεπτομέρεια το μαντήλι. Νόμιζα είναι κλωστή, αλλά είναι... Περνάνε τις χάντρες και ύστερα με χάντρα. Το πλέκουνε τα κορίτσια. Κυρία Μαρία, σας έχουμε εντύσει, σας έχουμε στολίσει εδώ η κυρία Γεωργία. Νιώθετε διαφορετικά φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, όταν φοράς κάτι, μία φορεσιά παραδοσιακή, εγώ ένα γυλαίκο φοράω και αισθάνομαι κάπως. Ναι, ναι. Είστε σε κάποιο χορευτικό? Όπως το καπί. Ναι, ναι. Α, είστε είμαι στο χορευτικό του καπί, φοράμε αυτή τη στολή. Mm-hmm. Σε διάφορες εκδηλώσεις που πάνε. Ναι. Γενικότερα παρακολουθείτε θέματα παράδοσης και τα λοιπά. Ναι, ναι. Διαβάζετε, πηγαίνετε σε εκδηλώσεις που γίνονται. Ναι, ναι, πηγαίνω. Και όταν βλέπω που γίνονται οι εκδηλώσεις εδώ στο Δήμο και βλέπω μια παραγγελία που την έχουμε φτιάξει εμείς μια στολή και λέω αυτή την έχω κάνει. Το θαυμάζετε. Το θαυμάζω πάρα πολύ. Ναι. Συζητάτε έτσι και με τις φίλες σας. Ναι, ναι. Ενδιαφέρεται ο κόσμος γενικότερα για αυτή την τέχνη. Στο πώς γίνεται, σας κάνουν ερωτήσεις, πώς γίνεται, σας ρωτάνε τι δουλειά είναι, πώς την κάνετε. Επειδή συνεργάζεστε και με ανθρώπους που είναι εκτός Φλόρινας, μπορεί να τύχει να πάτε σε μια εκδήλωση και αυτοί που χορεύουν να έχουν κάνει τις στολές εδώ. Μπορείτε να ξεχωρίσετε τη δουλειά σας. Ναι, ναι, μπορούμε. Μόλις τη δούμε, ξέρουμε από ότι η δουλειά βγήκε από, από το κέντημα, καταλαβαίνουμε από το κόμπο από κάτω, από την καθαρή δουλειά. Καταλαβαίνουμε τα χρόνια και λέμε αυτή βγήκε από το εργαστήρι το δικό μας. Ναι, ίσως εμάς που δεν ξέρουμε και τόσο πολύ μας φαίνονται πανομοιότυπες. Ναι, όλες. Οι περισσότερες, εντάξει, εμείς όχι, όλες έχουν. Για παράδειγμα, κυρία Μαρία, σε αυτή τη στολή που φοράτε, τι έχετε κάνει εσείς? Το κέντημα. Εδώ το καμισό. Εδώ το ολόγυρα. Αυτό εδώ. Και στην ποδιά, αυτό εδώ είναι το κέντρο. Α, το μέσα. Εσωτερικό. Το ροκοκό. Ναι, αυτό εδώ τι είναι? Ναι. Αυτό είναι κορδελίτσα. Α, και πώς γίνεται πάνω. Έτσι η κορδέλα? Η μοδίστρα την παίρνει. Από κάτω βάζεις εσύ και από πάνω... Και το... Ναι, ναι, ναι. Το τραβάτε λίγο και φαίνεται σουρωμένο. Ωραία. Είμαστε στην Ένωση Γυναικείων Συνεταιρισμών, αλλά τώρα όσο πάει θα διαλυθεί και εκείνο, γιατί πάρα πολλοί σύλλογοι έχουν κλείσει, πολλοί συνεταιρισμοί, όχι σύλλογοι. Γιατί σιγά σιγά δεν υπάρχει χρήμα. Είστε ο μοναδικός σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Ο μοναδικός συνεταιρισμός που είμαστε παραδοσιακός, τα κάναμε με το παραδοσιακό τρόπο. Από Θεσσαλία και πάνω δεν υπάρχουν πολλοί παραδοσιακοί γυναικείοι συνεταιρισμοί. Υπάρχουν ιδιώτε που τα κάνουν σε σύγχρονα μηχανήματα. Μάλιστα. Ενώ εμείς κάναμε την αυθεντική. Προσπαθούμε τα υλικά όλα να τα πάρουμε από εδώ, από τα μαγαζιά μας, για να βοηθήσουμε και τα μαγαζιά δεν παίρνουμε. Οτιδήποτε είναι όλα από εδώ. Δε, αν δεν βρούμε, τότε φεύγουμε Θεσσαλονίκη, πάμε Κοζάνη ή στους γύρω νομούς. Αυτά είναι διάφορα υλικά που βάζουμε στις φορεσιές μας. Αυτά είναι χαντρούλες που βάζουμε στις μαντήλες. Είναι εδώ πάλι χάντρες έχουμε που κάνουμε τα μαντιλάκια του χορού, τα πουλια που τα λέμε, τα λεγόμενα πουλια. Και αυτά εδώ οι χάντρες οι μακρουλές τις βάζουμε στις μαντήλες των αλώνων για τελείωμα. Εδώ είναι διάφορα κουμπιά για... που κάνουμε τα... του Παύλου Μελά τις στολές. Μάλιστα. Κάνουμε και του Παύλου Μελά Μακεδονομάχων, έχουμε κάνει πολλές φορεσιές. Εδώ είναι διάφορες τα μασουράκια που δουλεύουμε, διάφορες τρέσες. Μέσα έχουμε ένα άλλο μεγάλο με διάφορες τρέσες που βάζουμε στα τελειώματα. Όλα τα αγοράζετε αυτά τελικά? Όλα τα αγοράζουμε και τελικά. Και είναι ακριβά, ακριβά δεν έχω... είναι τελικά, ναι, 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 ακριβά. Εδώ προσπαθούμε να τα πάρουμε εδώ από τη Φλόρινα. Αν δεν έχει, πάμε και από Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Γιατί είναι από ειδικά μαγαζιά. Δεν μπορείς να τα βρεις. Είναι παλιά μαγαζιά. Παλιά οι γιαγιάδες τα παίρναν τα μαλλιά από τα πρόβατα. Το είπα και αυτό ότι είχε πολύ μεγάλη διαδικασία. Άναβαν καζάνια με ξύλα, βάφαν το μαλλί, το στέγνωναν, το δώσαν στην λανάρα να γίνει κουβάρι, ήφαιναν στους αργαλιούς. Όλο το χειμώνα οι γυναίκες ήφαιναν. Εσύ εγώ θυμάμαι τη μάνα μου μια ζωή στον αργαλιό. Ναι, έχετε δηλαδή τέτοια ερεθίσματα, βιώματα από μικρές? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Από τα πρόβατα, πως σκούρευαν τα πρόβατα, πλέναν το μαλλί στο ποτάμι.
Το στέγνωναν, το κάναν, το καθάριζαν οι παππούδες και οι άντρες δούλευαν. Εγώ θυμάμαι τον παππού μου με μια ποδιά που έκαμνε τα βράδια, που έκαμνε το μαλλί, το άνοιγε για να αρχίσουν να το πάνε στη λανάρα, να γίνει κουβάρι. Μετά να το κάνουν οι γιαγιάδες νήμα να γίνει, να το βάψουν. Δηλαδή δούλευαν όλο το χρόνο. Το καλοκαίρι στα χωράφια, το χειμώνα είχαν ασχολία με το μαλλί. Και η μάνα μου δούλευε στον αργαλιό και όλες οι μανάδες σε όλα τα χωριά. Ήφαιναν για την πρίκα μας, ήφαντα. Έκαναν τα ρούχα τους, ήφαν το σαγιάκι. Και οι άντρες δεν φορούσαν έτοιμα ρούχα τότε. Δεν υπήρχαν αυτά τα ευρωπαϊκά. Φορούσαν μάλινα παντελόνια με αυτό το σαγιάκι που το χοντρό, μάλινα πουκάμισα, τα πάντα μάλινα. Μάλινα καπέλα, μάλινες κάλτσες, όλα ήταν στο χέρι. Γιαγιάδες μια ζωή έπλεκαν. Και γι' αυτό και το καθένα ήταν μοναδικό. Ναι, μοναδικό και ο καθένας έβαζε το χρώμα του. Άλλο χρώμα έβαζε η άλλη κάτω, η άλλη άλλο κίτρινο, ναι. Ρόσα, άσπρο, ό,τι χρώμα τι θέλει κάθε μία. Και πάλι θεωρώ ότι μπορεί να κάνετε τις ίδιες στολές για ένα σύλλογο, ναι. Αλλά η κάθε μία έχει τη μοναδικότητά της. Βέβαια, βέβαια. Και γιατί κάθε είναι χωριό. Χειροποίητο. Ναι, ναι. Άλλο χρώμα. Μπορεί μία να μην είχε να βάλει κόκκινο, έβαζε πράσινο, μάλιστα. Έβαζε μπλε. Ωραία. Αλλά ήταν πάνω κάτω το ίδιο σχέδιο. Με τη διαφορά μπορεί να άλλαζαν τα χρώματα. Για να δούμε λίγο και αυτό το τορβά που κρατάω εγώ και είναι καταπληκτικό. Κάνετε και τέτοια ναι, είδη. Ναι. Πού χρησιμεύουν αυτά και δεν ξέρω αν... Αυτά οι εγάμους για τα κάλατα τα παιδιά όταν πηγαίναν παλιά. Α, μάλιστα. Τότε τα βάζανε εκεί μέσα και... Ναι. Πρέπει. Το κολατσό. Το κολατσό, ναι. Βέβαια. Μου θύμισε τώρα που έχω δει... Yeah. Πολύ, και αυτό βέβαια έχει πάρα πολύ δουλειά, βλέπω. Είναι υφαντό. Ναι. Κυρία Πανδώρα, εδώ βλέπω, πέρα από τις παραδοσιακές στολές, κάνετε και πρίκα. Για παράδειγμα, έρχομαι εγώ. Και σας λέω, οι γονείς μου, θέλουμε να κάνουμε την πρίκα του παιδιού μας. Mm-hmm. Και τι κάνετε ακριβώς? Έρχονται οι γιαγιάδες, αυτές έχουν τα εργόχειρα. Πιο πολύ γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες μας φέρνουν, ας πούμε, τις δαντέλες. Αυτό εδώ μας το φέρνουν. Αυτό εδώ που είναι και πολύ όμορφο. Αυτό εδώ. Φέρνουν αυτά τα πλεχτά εδώ. Ναι. Αγοράζουμε το ύφασμα, τα τοποθετούμε. Ναι. Συμμετρικά, ωραία, αντικρισμένα, τα τρυπώνουμε και μετά τα περνάμε στη μηχανή με το τελάρο. Είναι μια τεχνική πολύ παλιά που κρατάει ακόμα από τις γιαγιάδες μας. Η μηχανή του ποδιού που την δουλεύουμε δεν είναι η αυτόματες του ρεύματος, είναι με το πόδι και με το τελάρο τα δουλεύουμε. Α, μάλιστα. Έχει διαφορά. Ναι, αυτό είναι τραπεζομάντιλο. Τραπεζοκαρές. Κάνετε και σεντόνια, μαξιλαροθήκες, παπλωματοθήκες, για παράδειγμα. Όλα τα πάντα, ό,τι έχει σχέση με εργόχειρα, τα πάντα κάνουμε. Ναι, και έτσι τα κλασικά, τα λευκά. Τα λευκά, τα σπροκεντήματα, το αζούρ, πάρα πολλά, η μέρη, η βούλα. Ναι. Αυτές τα φτιάχνουν, ναι. Αυτά που είναι πιο νέες, διότι εμείς είμαστε λίγο πιο μεγάλες. Οι πρίκες πώς πάνε, έχουμε δουλειά στο κομμάτι αυτό. Έχει απόθεμα από τις γιαγιάδες. Ναι. Οι γιαγιάδες όταν ήταν νέες πλέκανε και τώρα αυτές τα φέρνουν εδώ και τα ετοιμάζουν. Εσείς πέρα από την πρίκα που μπορεί να κληθείτε να κάνετε, συμμετέχετε και σε εκθέσεις? Εμείς σαν συνεταιρισμός λειτουργούμε. Μας καλούνε σε πάρα πολλές εκθέσεις. Στην Αθήνα έχουμε πάει, στο Ζάπιο, στην Αράχοβα, στη Μυτιλίνη, να μην τα κατονομάσω. Μέχρι και στο εξωτερικό πήγαμε σε ένα καραβάν, λεγότανε, από 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πήγαμε και κλέψαμε την παράσταση με τα εργόχειρα. Δεν το πίστευαν ότι είναι χειροποίητα. Οι εκθέσεις μας βοήθησαν πάρα πολύ. Διαφήμιση έγινε και... Πιο πολύ η διαφήμιση έγινε για το τόπο μας, τη Φλόρινά μας. Ακριβώς. Να την ακούσουν ότι εδώ στη Φλόρινα, στην ακριτική Φλόρινα, μπορούμε εμείς και σώζουμε την παράδοση, την κρατάμε ζωντανή. Διότι ακούμε για χαμένες πατρίδες, μα σε λίγο θα ακούμε και για χαμένο πολιτισμό. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Είναι λυπηρό μεν. Ναι, δυστυχώς. Αλλά περνάτε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Τη σκυτάλη δεν μπορούμε να τη δώσουμε στα νέα παιδιά. Δεν. Τα παιδιά είναι, σας είπα τώρα, με την τεχνολογία. Ναι. Δεν ασχολούνται πλέον με αυτά, διότι δεν έχει αμοιβή. Ναι. Εμείς έτσι μάθαμε, συνηθίσαμε, έχουμε τους σύζυγους μας πάρα πολύ καλούς που μας στηρίζουν, δεν μας δημιουργούν προβλήματα. Αλλά εμάς το όνειρό μας, Βάσο μου, είναι να γίνει ένα εκθετήριο. Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε πάρα πολλά όνειρα, βέβαια, σιγά σιγά από αυτά... Δεν τα πραγματοποιήσαμε τα περισσότερα, αλλά τουλάχιστον το εκθετήριο. Έχουμε τόσο πλούσια παράδοση εδώ,
που θα μπορούσε να γίνει και να έρθει ένας τουρίστας. Να έρθουν οι απόδημοι από Καναδά, από Αυστραλία, που έρχονται εδώ και τους θυμίζει τη μαμά, τη γιαγιά, πώς φορούσαν τους γάμους που κάνανε όλα αυτά. Δεν μπορούν να τα δούνε. Άλλοι ναι, μεν ξέρουν για το εργαστήριο, άλλοι δεν ξέρουν. Στα χωριά χάθηκαν οι φορεσίες, τέλος πάντων. Τα έχουν τώρα τα χορευτικά, τα οποία τα περισσότερα δεν έχουν πιστά αντίγραφα. Απλώς για να μπορούν να βγαίνουν ομαδικά έτσι, στους χορούς τους κρατούν στην παράδοση, αλλά οι φορεσίες δεν έχουν χρήμα για να τις κάνουν αντίγραφα που ήταν από τις γιαγιάδες τα παλιά τα. Και... Έχετε απευθυνθεί εσείς σε κάποιο φορέα, πέρα από το Δήμο, νομίζω χρειάζεται και μια περισσότερη βοήθεια για να γίνει κάτι τέτοιο. Ίσως... Περιφέρεια, κάποιους, στους βουλευτές, στους εκπροσώπους μας, στο κοινοβούλιο. Είχαμε τον Λιάννη που μας στήριζε πάρα πολύ. Και υπουργός. Πάρα πολύ μας στήριζε ναι. ο Λιάννης, με τα πρέσπια, ναι. μας έκαμε παραγγελίες πολλές. Μας έδειχνε σεβασμό, εκτίμηση προς το συνεταιρισμό μας, ναι. μας αγαπούσε πάρα πολύ. Αλλά έχουμε και τώρα, να, εδώ που μας φιλοξενούν ο κύριος Βοσκόπουλος, ο Αριστίδου, που είναι με τα πολιτιστικά, ο αντιδήμαρχος, μας στηρίζει πάρα πολύ. Και αυτό για μας είναι μια μεγάλη βοήθεια. Ναι. Αλλά το όνειρό μας είναι να γίνει ένα εκθετήριο, ένα μουσείο, ας το σας πούμε. Το εύχομαι. Ένα μουσείο. Από την καρδιά μου. Αυτό, και να αυτό, κάνουμε εκεί αυτό, την ναι. επόμενη εκπομπή ναι, μας, στο ναι, 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 ναι. εκθετήριο. Να δείτε τι πλούσιες ενδυμασίες, τι φορεσίες έχουμε. Ναι, γιατί το θέμα είναι να εκτεθεί και όλο αυτό που υπάρχει. Βεβαίως, είναι ένα υλικό που χάνεται. Έχουμε τις καλοκαιρινές, τις χειμερινές, τα του γάμου, τις νηφιάτικες. Σωστά. Που έχουν σωθεί πολύ λίγες, διότι όταν ήταν νέα μακριά από εδώ μια κοπέλα, και ερχόταν το μοιραίο, την θάβανε με την νηφιάτικη. Mm-hmm. Και αυτές τέλος πάντων είναι πολύ σπάνιες. Ναι. Αλλά έχουμε από τις γιαγιάδες άλλες που μπορούμε να αντιγράψουμε τις φορεσίες. Κυρία Βουλά, να σας ρωτήσω λίγο. Θεωρείτε ότι αυτός ο σύγχρονος τρόπος ζωής που διαφέρει κατά πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι για το καλό μας ή σας άρεσε εκείνη η εποχή που οι γυναίκες ήταν πιο παραδοσιακές από όλες τις απόψεις, όχι μόνο στον τρόπο ζωής, στην συμπεριφορά τους, αλλά και στον τρόπο ζωής τους. Εμένα περισσότερο μ' άρεσαν εκείνα τα χρόνια. Ναι. Ο κόσμος ήταν πιο ζεστός, πιο κοντά. Γινόταν ένας γάμος και σε ένα χωριό μια εβδομάδα διαρκούσε ένας γάμος. Ξεκινούσε από τη Δευτέρα και το ζούσαμε εκείνο το γάμο. Τώρα έρχεται η σημερινή εποχή, πας στην εκκλησία, πας στο κέντρο, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ωραία είναι και τώρα. Αρέσει την όλα, αλλά εμένα προσωπικά πιο πολύ μ' άρεσαν εκείνοι οι παραδοσιακοί γάμοι. Ναι. Εγώ τώρα έχω το γιο μου αρμονιασμένο, mm-hmm. θα κάνουμε του χρόνου γάμο και θα κάνουμε παραδοσιακό γάμο. Τι ωραία, ναι. να μας καλέσετε. Θα σας καλέσουμε στον Βόλο, θα γίνει όμως. Αλλά θα κάνουμε παραδοσιακό γάμο. Η παράδοση είναι σαν το δέντρο χωρίς ρίζες. Πώς είναι το δέντρο αν δεν έχει ρίζες, έτσι και αν δεν υπάρχει παράδοση, δεν θα υπάρχουν οι ρίζες του τόπου μας. Φιλόξενες, αληθινές και πάνω απ' όλα αγαπημένες, οι κυρίες του γυναικείου αγροτουριστικού συνεταιρισμού Φλόρινας κρατούν στα χέρια τους όλον εκείνο τον ανεξάντλητο πλούτο της παράδοσής μας, θέτοντας ως προτεραιότητα να τον μεταδώσουν στις νεότερες γενιές.
δύσκολα τα πράγματα μας λένε, καθώς δεν υπάρχουν κίνητρα. Εσείς πώς βλέπετε να συνεχίζεται η λειτουργία του συνεταιρισμού? Δύσκολα. Mm-hmm. Δεν έχουμε... Δεν έχετε βοήθεια, δεν βοήθεια, έχετε στήριξη, δεν, δεν υπάρχουν υπόλοιποι πλέον. Γενικά είναι τώρα, δεν είμαστε μόνο εμείς. Γενικά είναι. Το κακό. Σας στεναχωρεί αυτό όμως. Πάρα πολύ. Πάρα είναι... πολύ. Αφού λέμε τώρα... Είναι ένα δημιούργημα δικό σας. Μα δεν βγάζουμε να δώσουμε για, το... για την ασφάλειά μας. Για το ΓΑ. Και εσείς λοιπόν πάρα πολλές ώρες ασχολείστε και δουλειά εντός του συλλόγου, του συλλόγου, του συνεταιρισμού, αλλά και πολλή δουλειά στο σπίτι. Και στο σπίτι, ναι. Mm-hmm. Ναι. Έχετε ξυπνήσει καμιά φορά, ας πούμε, εκείνη την ώρα σας έχει έρθει μια ωραία ιδέα ή θέλετε να τελειοποιήσετε ένα μόνο, σχέδιο μαντουλέμε. Και έχετε σηκωθεί μέσα στον ύπνο κοιμόμαστε, κοιμόμαστε και έρχομαι την άλλη μέρα και λέω στα κορίτσια, κορίτσια, αυτό σκέφτηκα. Πόσες φορές το έχω πει, δηλαδή μέσα στον ύπνο το μυαλό μας είναι εδώ πώς θα γίνουν οι εργασίες καλύτερα. Είναι και πιο τέλειες. Και πιο τέλειες. Αγαπάμε πάρα πολύ τη δουλειά μας. Εδώ τώρα θα καθίσουμε το πρωί μέχρι τις 1 η ώρα. Από εκεί και ύστερα θα πάμε στο σπίτι, θα μαγειρέψουμε, θα κάνουμε και μετά θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Μάλιστα. Και μεταξύ σας έτσι πώς μαλώνετε καθόλου? Όχι. Όχι, καμιά φορά δεν έχουμε μεγάλο, μαλώσει. Ναι, πώς το καταφέρνετε όμως αυτό? Και δεν είναι γιατί ότι... επικεντρώνεστε στη δουλειά σας και δεν βλέπουμε ότι μία θα κάνει περισσότερο, θα δουλέψει, μία δεν θα έρθει. Όχι. Ναι. Α, αναπληρώνεται κατά κάποιο τρόπο σε περίπτωση που δεν μπορέσει να δεν έρθω να... σήμερα, έχω υποχρέωση, βλέπω την εγγονή μου, τη δουλειά την παίρνω στο σπίτι. Α, για την ημέρα σπίτι που δεν έρθω, την βγάζω στο σπίτι. Μάλιστα. Μα γι' αυτό κρατάμε, γιατί έχουμε έτσι μία όχι αγάπη, μία ενότητα, πώς να σου το πω, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Και γι' αυτό κρατάμε τόσα χρόνια και δεν μαλώνουμε. Mm-hmm. Και όπου πάμε, ξέρεις τι μας λένε, οι συνεταιρισμοί με την προσωπικότητα. Ο συνεταιρισμός. Ωστόσο βλέπω ότι είστε η ίδια ομάδα. Mm. Δεν έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό συμβαίνει, κυρία Πανδώρα, γιατί δεν βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι να συνεχίσουν αυτό που κάνετε? Ή γιατί δεν θέλετε κι εσείς να εντάξετε στην ομάδα σας κάποια άλλη κυρία, επειδή έχετε... Θέλετε, μου λέει η κυρία από πίσω, η κυρία Γεωργία. Καταρχήν θα θέλαμε νέα κορίτσια. Ναι. Δεν έχουν ενδιαφέρον. Αλλά να τα νέα είναι τα σκοπέλες. Κορίτσια τώρα με τη τεχνολογία που τρέχει, νομίζω ότι το βρίσκουν κάπως ξεπερασμένο. Είναι βέβαια και το θέμα το οικονομικό, διότι η νεολαία τώρα θέλει να πληρωθεί ένα κορίτσι. Εσείς δεν πληρώνεστε? Εμείς πληρώνομαστε, λειτουργούμε με το παραδοσιακό τρόπο. Ναι. Ό,τι βγάλουμε, το μοιράζεται. Τα μοιραζόμαστε. Πάει αλλά πέντε. Εμάς είναι... Και τους άλλους. Φάσματα, εμείς είναι... Το εισόδημα μας είναι λίγο βοηθητικό. Mm-hmm. Δηλαδή ένα χαρτζιλίκι που έτσι, λέμε. Μπράβο, έτσι. Και επειδή δεν θέλουμε να χάσουμε και αυτή την επαφή που έχουμε, αυτή την ομόνια μεταξύ μας που έχουμε. Ναι, και... είστε αγαπημένες, ναι, αυτό που είπατε, ναι, και στην, ναι, αρχή. Ναι, ναι. Βλέπετε ωστόσο να συνεχίζετε αυτό με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω ποιο τρόπο. Βρε, καλό μου, τα όνειρά μας ήταν πολύ μεγάλα. Μας είχαμε ελπίδες, κάναμε όνειρα πάρα πολλά. Περιμέναμε από το Υπουργείο Πολιτισμού, από κάπου, τέλος πάντων, μας βοηθήσει να σώσουμε και να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση. Αλλά έχουν τόσα προβλήματα τώρα, ναι, που εμείς μείναμε... Θεωρείτε ότι οφείλεται και στην έλλειψη ενημέρωσης που υπάρχει? Γνωρίζουν κάτω εκεί ότι γίνεται αυτή η δουλειά σε αυτόν τον ακριτικό τόπο? Βεβαίως. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που διατηρούν την παράδοση, προωθούν τα ήθη και τα έθιμα? Τους έχουμε ενημερώσει. Τους έχουμε ενημερώσει, ναι, πολλές φορές. Και παρόλα και στο... αυτά... παρόλα αυτά λένε, αν σας βοηθήσουν οι τοπικοί φορείς. Ναι. Οι τοπικοί φορείς τι να μας κάνουν τώρα σε μια ακριτική πόλη που δεν είναι πέρασμα, που δεν έρχεται τουρισμός, που δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα κέντρα, διότι είμαστε πολύ μακριά από το κέντρο. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, προσπαθούμε εμείς πάντως. Να μας δουν οι αρμόδιοι φορείς, να έχουμε καλή συνέχεια, γιατί εμείς, όσο, εμείς με τη μέρη είμαστε οι πιο μικροί, πιο μικροί είναι η μέρη, και εγώ είμαι τώρα 60 χρονών. Μετά από εμάς, ποια θα έρθει? Και είναι αμαρτία να κλείσει αυτός ο συνεταιρισμός που κρατάμε. Και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Και θέλουμε να τα μάθουν τα παιδάκια και άλλα ξένα για να έρθουν. Ότι... Ναι, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυστοκία στο κομμάτι αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν έχει. Ενδιαφέρον υπάρχει. Αλλά τα παιδιά θέλουν, η νεολαία, να βγάζει και το χατζηλικάκι της. Ναι. Εντάξει, ίσως μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος εξοικονόμησης. Έστω και είπαμε λίγο να κάνουμε σεμινάρια, το ένα, το άλλο. Δεν. Επιδοτούμε. Επιδοτούμε. Ναι. Δεν
Δεν ξέρω, κορίτσια δεν έχετε εσείς? Πώς δεν έχουμε? Τι αλλά λέτε? Και εκεί να θέλουνε. Να έρθουν να πάρουν. Τα μισά είναι μορφωμένα, τα μισά είναι κάπου στο σπίτι. Ναι, το λέω με αυτό, τα πτυχία τους κάπου ναι, στο σπίτι. Γιατί είναι και αρκετά υψηλά τα ποσοστά ανεργίας. Λέμε δεν υπάρχουν δουλειές, δεν έχουμε να απασχοληθούμε. Mm. Αυτό είναι μια καλή διέξοδο, νομίζω. Είναι, αλλά σου λέω, άμα δεν έχω κανένα βγάλω κανένα 10 ένα φραγκάκι. Ναι. Και τα έξοδά τους. Στη συνέχεια και των όσων είπαν οι προηγούμενες κυρίες, μένετε εδώ από αγάπη. Από αγάπη. Από αγάπη και για την παράδοση και για αυτό που κάνατε, που δημιουργήσατε το συνεταιρισμό. Mm-hmm. Γιατί η προκοπή από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει. Λίγο δύσκολο. Παλιά ήμασταν πολύ καλά. Ναι. Τώρα με την κρίση, δύσκολο. Ναι, και γνωρίζετε και εσείς τα οικονομικά, είστε και ταμεία στο συνεταιρισμό εδώ πέρα. Τέλος πάντων, νομίζω αυτό που κάνατε και η προσφορά σας και απέναντι στον τόπο, αλλά και απέναντι στην ίδια την παράδοση, είναι τεράστια. Ναι. Και νομίζω αυτό πρέπει να σας ευχαριστεί, αυτό, να σας ικανοποιεί. Ναι, πάρα πολύ. Και τα άλλα ίσως έρχονται δεύτερα. Πώς θα γίνει να μεταφερθεί αυτή η τεχνική που κατέχετε εσείς? Αυτή η τεχνική μόνο να γίνουν επιδοτούμενα σεμινάρια. Όταν θα γίνει ένα σεμινάριο και θα πάρει η νεολαία λίγα ευρώ, θα έρθουν όλοι. Έτσι σου λέει τι να έρθω. Έρχονται όμως, τους αρέσει. Θέλουν να μάθουν να ράβουν κάτι, να κεντάνε για προσωπική τους χρήση. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρουν οι νέοι σήμερα μια βελόνα να περάσουν. Σωστά. Και τους αρέσει πάρα πολύ. Αλλά όταν θα είναι επιδοτούμενο κάτι, ναι, και όπως πάνε για πληροφορική, για άλλα σεμινάρια, θα γίνει και ένα σεμινάριο πάνω στη δικιά μας την τέχνη. Κάποιες άλλες κυρίες που τις αρέσει να κεντούν, να ράβουν, είναι παλιές μοντίστρες και τα λοιπά, μπορούν να έρθουν να μπορούν, έρχονται. Έχουμε κοπέλες που ήρθαν και μάθανε ραπτική και τώρα θέλουν να μάθουν και κέντημα. Ναι. Ναι, ναι. Όχι, να βοηθήσουν πάνω στο κομμάτι των στολών. Είναι παρακινδυνευμένο αυτό το πράγμα? Εμείς ασχολείστε έχουμε, μόνο εσείς? Εκτός από εμάς τις 5 που είμαστε στο διοικητικό, έχουμε και άλλα 10 μέλη. Α, είναι και βέβαια, κορίτσια. Μα ξεκινήσαμε με 20 μέλη. Αλλά στην πορεία φύγαν τα κορίτσια για σπουδές, η κόρη μου, άλλα κορίτσια. Και μείναμε 15 μέλη. Αλλά τα 5 είμαστε ενεργά. Και όταν έχουμε πολύ μεγάλη παραγγελία, δίνουμε και έξω. Πλέκουν χειρότια, κεντάνε, κάνουν διάφορα πράγματα. Πάντως θέλουμε βοήθεια, θέλουμε στήριξη, γιατί το αγαπάμε το επάγγελμά μας και θέλουμε το μεταδώσουμε κι αλλού, το οποίο πρέπει να μπει σε πρόγραμμα. Να μάθουν ναυτική, να μάθουν κοπτική, να μάθουν κέντημα, να κρόσια, τα πάντα. Έχουμε την ελπίδα όλες μας εδώ και όλος ο λαός μας, να ξεπεραστούν αυτά τα χρόνια της κρίσης και να αρχίσει ο κόσμος να μπορεί να ορθοποδήσει. Θα έχουν οι σύλλογοι χρήματα, θα έχουν οι ιδιώτες περισσότερα χρήματα και έτσι να ζούμε με την ελπίδα ότι θα έχουμε καλύτερες μέρες, γιατί μας αρέσει να συνεχιστεί η παράδοση και από τη νέα γενιά. Όσο ζούμε, θα ελπίζουμε. Ντουμ σπίρο σπέρο, που έλεγαν οι Έλληνες. Όσο ζω, ελπίζω. Και εμείς ζούμε με την ελπίδα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, αγαπάμε πάρα πολύ το αντικείμενο αυτό που κάνουμε. Αγαπάμε καταρχήν το τόπο μας, τη Φλόρινα. Και θέλουμε να βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Φυσικά προβάλλοντας την παράδοση και να τη σώσουμε, όπως είπαμε, και να τη διατηρήσουμε. Περιμένουμε κάποιες βοήθειες, να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι φορείς και αν μπορέσουν να μας βοηθήσουν, θα είναι για μας το καλύτερο. Η παράδοση είναι οι ρίζες μας. Χωρίς τις ρίζες μας δεν μπορούμε και θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε.
ευχαριστήσω με εσάς προσωπικά, Βάσο, τον Μιχάλη, το West Channel, που θα προβάλλει εδώ την εξαιρετική δουλειά μας. Και ευχόμαστε να έχουμε και πάλι και άλλη καλή συνεργασία στο μέλλον. Να είστε καλά. Ευχόμαστε και κοιτά τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, Βάσο. Περάσαμε ωραία. Να ακουστεί και η Φλόρινα, να δούνε ότι υπάρχουν και οι συνεταιρισμοί που είναι ξεχασμένοι λίγο και να θυμηθούν την παράδοση να θυμηθούν. Την παράδοση που είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Να γνωρίζουμε, πρώτα απ' όλα να μαθαίνουμε την ιστορία, να τη διατηρούμε και να βρίσκουμε και συνεχιστές. Και συνεχιστές, ναι, συνεχιστές. Και βλέπω την κυρία Γεωργία που κουνάει το κεφάλι πάλι με απεσιοδοξία και με αυτή την αβεβαιότητα που διακατέχει. Είναι δύσκολα, κακά τα ψέματα. Πάρα πολύ δύσκολα. Τα παιδιά θέλουν στήριξη. Η νεολαία. Αν ένας φορέας νομίζω ότι μας δει έτσι, θα καταλάβει ότι έχει πολύ αξία η παράδοση. Ότι δεν πρέπει να πάει χαμένη αυτή η δουλειά. Και το δικό μου το. Αν προγραμματιστεί ένα σεμινάριο, μαθευτεί, ανακοινωθεί ότι θα γίνει ένα σεμινάριο επιδοτούμενο, θα δείτε πόση νεολαία θα τρέξει. Ναι, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν υπάρχει χρήμα. Το κίνητρο είναι το οικονομικό. Αν υπάρχει οικονομικό, θα τρέξει και νεολαία και θα μάθουν και να βλέπουν και να κεντάνε και όλα. Αυτό είναι το πάντα για μας. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που μας χαρήκαμε που σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σε έναν μικρό χώρο, σε έναν παλιό χώρο που έχει όμως πολύ αγάπη και πολύ φρεσκάδα θα έλεγα εγώ. Και πολύ ζωντάνια από γυναίκες που έχουν κάνει τις οικογένειές τους, που έχουν μεγαλώσει θα λέγαμε σε αυτό το χώρο, 17 χρόνια περισσότερες. Και όμως η ψυχή σας φερουγίζει, θα λέγαμε, και είναι μικρού παιδιού. Γιατί αγαπάτε αυτό που κάνετε. Ναι, μπράβο. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για όλα. Η παράδοση και ο πολιτισμός αποτελούν ανεκτίμητη περιουσία της πατρίδας μας, την οποία όλοι οφείλουμε να διαφυλάξουμε. Και οι γυναίκες του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Πελαγωνία το κάνουν με τον καλύτερο τρόπο. Σε μια απομακρυσμένη γωνιά της Ελλάδας, τη Φλόρινα, που ξέρει να δημιουργεί πολιτισμό και να τον προστατεύει διαμέσου των ανθρώπων της.